Τον κόδωνα του κινδύνου κρούν οι νόμιμοι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων, μετά τον υπερδιπλασιασμό των περιστατικών πώλησης ανύπαρκτων ασφαλιστηρίων συμβολέων αυτοκινήτων σε ανυποψίαστους οδηγούς. Ενορχιστρωτές αυτής της απάτης είναι κάποιοι επιτίδιοι που παραπλανούν ανυποψίαστους πολίτες με το ΔΕΛΕΑΡ ότι θα τους βρουν φθηνό ασφαλιστήριο συμβόλαιο αυτοκινήτου. Ειδικότερα πρόκειται για απατεώνες που συστήνονται ως μεσάζοντες ασφαλιστικών εταιριών και ισχυρίζονται ότι μπορούν να εξασφαλίσουν χαμηλά ασφάλιστρα σε όσους δυσκολεύονται να βρουν προσιτές τιμές. Οι απάτες, θύματα των οποίων έχουν πέσει και αρκετοί λαρισαίοι, γίνονται συνήθως μέσω του διαδικτύου. Ήδη έχουν βρεθεί ασφαλιστήρια συμβόλαια τα οποία ασφάλισαν οι ιδιοκτήτες μέσω διαδικτύου. Και βέβαια υπάρχουν ασφαλιστικές εταιρείες που είναι νόμιμες και μπορούν εργάζονται να ασφαλίσουν διαδικτυακά, αλλά να προσέχουν τις πλατφόρμες οι οποίες δεν καλύπτονται πίσω από ασφαλιστικές εταιρείες. Εκεί υπάρχει ο κίνδυνος να είναι μαϊμού το ασφαλιστήριο. Και έχουν βρεθεί πάρα πολλά και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Είναι μια πολύ καλή πηγή για κάποιους, ας τους πούμε, απατεώνες, είναι να βρίσκουν εύκολα θύματα μέσω του διαδικτύου και στα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Το φθηνότερο ασφάλιστρο είναι συνήθως και επικίνδυνο, τονίζουν οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές. Το φθηνό ασφάλιστρο είναι και επικίνδυνο. Μπορεί να είναι μαϊμού ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή να εμφανίζεται σαν ασφαλιστική εταιρεία, μαϊμού ασφαλιστική εταιρεία, αλλά υπάρχουν και εταιρείες το φθηνό ασφαλίστρο, το οποίο δεν βρίσκονται στην Ελλάδα, με έδρα την Ελλάδα, αλλά σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το φθηνό ασφάλιστρο κάποια στιγμή θα το πληρώσουν. Γιατί αν γίνει κάποιο ατύχημα, θα έχουν και οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες ή οι οδηγοί τις ίδιες επιπτώσεις με την ασφαλιστική εταιρεία. Αναφορικά με τον τρόπο δράσης των απατεώνων, αυτοί παρέχουν πλαστά συμβόλαια τα οποία έχουν πλαστογραφηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μοιάζουν ότι έχουν εκδοθεί από νόμιμη ασφαλιστική εταιρεία.